σε αναμένα κάρβουνα κάθονται οι επιχειρηματίες της εστίασης στο Ηράκλειο, με τις ανησυχίες τους για το πώς ακριβώς θα ανοίξουν τα καταστήματά τους την 1η Ιουνίου και κάτω από ποιες συνθήκες να είναι έκδηλες. Γι' αυτό το λόγο, ο Σύνδεσμος Επαγγελματιών Επισιτισμού και Διασκέδασης Νομού Ηρακλείου πραγματοποίησε συνάντηση με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης, προκειμένου να βρεθούν λύσεις στα προβλήματά τους. Αυτό που ζητάμε εμείς είναι να βρούμε τον τρόπο και το πλαίσιο το οποίο θα μπορεί ο εκάστοτε Δήμος να διαμορφώσει ανάλογα τις ιδιαιτερότητες του τόπου το πώς θα είναι η επόμενη μέρα στις υποχρεώσεις τις οικονομικές που έχουμε στα τέλη κοινόχρηστων χώρων. Σαφέστατα και η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να είναι στο πλευρό τους. Απασχολούν μεγάλο αριθμό εργαζομένων, προσφέρουν δηλαδή και στην οικονομική δραστηριότητα. Θα τους ακούσουμε με προσοχή. Εμείς επεξεργαζόμαστε και ως ΠΕΔΑ έχουμε καταθέσει τις προτάσεις μας και προς την ΚΕΔΕ και προς τους αρμόδιους φορείς, κυβερνητικούς φορείς. Διεκδικούμε συνεχώς τα καλύτερα και θα διεκδικούμε. Όπως υποστηρίζουν οι ιδιοκτήτες καφέ, μπαρ και εστιατορίων, το ζήτημα που αντιμετωπίζουν είναι ζήτημα ρευστότητας και πάνω σε αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να κινηθεί η όποια απόφαση. Σίγουρα από όλους μας υπάρχει διάθεση να βρεθούν τρόποι βοήθειας και μέτρων στήριξης ώστε να επανέλθουμε σε κανονική ομαλή οικονομική ζωή και κυρίως να βοηθηθούν και οι άνθρωποι του συγκεκριμένου χώρου με το οποίο συζητάμε σήμερα για τα ειδικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οικονομικά, χωροταξικά, περιβάλλοντος και εργασιακά. Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος βρίσκεται σε καθημερινή επαφή με τα στελέχη του Υπουργείου Εσωτερικών αλλά και με τους συλλογικούς φορείς ώστε να αναπτύξουμε ένα σχέδιο το οποίο θα ενισχύσει την τοπική οικονομία και ταυτόχρονα θα βάλει ξανά την κοινωνία αλλά και την οικονομία, τοπική οικονομία σε μια κανονικότητα. Στη συνάντηση που πραγματοποίησαν οι επιχειρηματίες με τον πρόεδρο της ΠΕΔ Κρήτης Γιάννη Κουράκη, εξέφρασαν τις αγωνίες αλλά και τις απόψεις τους για τα θέματα που προέκυψαν εξαιτίας της πανδημίας. Στόχος της συνάντησης ήταν να μεταφερθούν τα αιτήματα των επαγγελματιών της εστίασης στην ΚΕΔΕ, με τις τελικές αποφάσεις να καθορίζονται σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης.